Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Brawl Stars. Παιδιά, στο σημερινό μας βίντεο, όπως σας είπα και στα προηγούμενα, θα σας δείξω το account μου παιδιά, να σας δείξω λίγο και τα σκινάκια παιδιά που πήρα, ήρθε η μέρα της αποκάλυψης, να σας δείξω τα 150 gem skin. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αρχίζουμε με το προφίλ μας. Αρχικά έχουμε παιδιά 36.133 τρόπαια, ένας πολύ καλός αριθμός. Και τα maximum τρόφι μας παιδιά είναι τα 36.261. Έχουμε 4 ενάρια στα 3v3, πολύ ωραία. Έχουμε solo victories κοντά στα 1800 και duo victories 3.500. Όπως βλέπετε παιδιά, στο power league είμαστε golden 3, θέλω να πάμε diamond 1, και στο solo είμαστε diamond 1. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα 3v3 παιδιά. Στο Robo Rumble είμαστε insane 5. Είναι λίγο λατινική παιδιά και μπορεί κάποιοι να μην τους αναγνωρίζετε τους αριθμούς. Στο Boss Fight, παιδιά, που είναι το αγαπημένο μου πραγματικά απ' όλα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το Insane 10, παιδιά, το X, σε αυτό τον αριθμό έχουμε φτάσει. Και στο τερατάκι αυτό, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται αυτό το... όχι, να το λέει, Rampage, okay, τέλος πάντων, Rampage Level Past, σε αυτό έχουμε φτάσει, παιδιά, Insane 2, δηλαδή... 2, έχουμε φτάσει στο δεύτερο. Εντάξει, πιστεύω είναι το πιο δύσκολο από όλα. Γενικά, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο να δεις κάποιον πιο πολύ από Insane 2. Πιστεύω είναι κατόρθωτο να το φτάσει στο max. Highest Club Leads φυσικά δεν λέει, γιατί θα βγει σε 3 μέρες. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για το profile μας εδώ. Και τα most challenge wins μας είναι 15. Έχουμε και τα eSports όπως βλέπετε, τα έχουμε κάνει unlock. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Brawler. Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά από την Viper μας. Την έχουμε 26 rank, παιδιά, είναι αγαπημένη μου παίκτρια. Της έχουμε και το Club Pin εδώ. Της έχουμε 2 gadget. Το άλλο Star Power, παιδιά, δεν θέλω να το πάρω και πάρα πολύ. Πιστεύω δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο Gale. Τον έχουμε και αυτόν 26 rank, όπως βλέπετε. Του έχουμε όλα τα Star Power και τα gadget. Θέλω να τον πάω, παιδιά, πάρα πολύ Power 10. Είναι πολύ καλά τα gears. Και γενικά θέλω να τα βάζω σε παίκτες που παίζω πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στον Byron, παιδιά, που του έχουμε αυτό το φανταστικό skin, τον Wizard Byron, με 25.000 star points από το Power League skin, όπως βλέπετε. Τον έχουμε 25 rank και έχουμε ένα gadget και ένα star power. Λοιπόν, του έχουμε και εδώ κάτι πινάκια. Πάμε στον Brock, παιδιά, 25 rank Brock. Του έχουμε το Sweat Brock και το Club Pin. Έχουμε 2 gadget και ένα από τα 2 star power. Έχουμε και το σκινάκι του εδώ όπως βλέπετε. Εντάξει, αυτό ήταν δωρεάν. Όλοι το έχουμε φαντάζομαι. Πάμε στο Dynamic, παιδιά. Ένας επίσης από τους αγαπημένους μου παίκτες. Συγγνώμη. Είναι PSG skin, παιδιά. Το κερδίσαμε από το Cup. Έχουμε και τον Bellhop Mike από ένα παλιό Brawl Pass. Πάμε τώρα στο Stu, παιδιά. Τον έχουμε και αυτόν 25 rank. Το έχουμε ένα από τα 2 Star Power. Εντάξει. Δεν το έχουμε και κανένα skin. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Search, παιδιά. Είχατε δει, φαντάζομαι, το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα. Πήραμε τον Gong Search από τα Brawlywood Skins. Τον έχουμε 25 rank και έχουμε τα πάντα, παιδιά, στο Search. Άλλος ένας λόγος που το πήρα, παιδιά, όπως είπα, ήταν επειδή τον έχουμε 25 rank και, παιδιά, αξίζει να τον πάρετε. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο skin. Και γενικά όλα αυτά τα skin που έχω πάρει, παιδιά, τα έχω ψάξει λίγο. Και πιστεύω είναι αυτά που πρέπει να έχει κάποιος στο account του. Λοιπόν, πάμε στο Buzz, ένα Brawl Pass skin, 25 rank και όλα τα Star Power φυσικά. Εντάξει, πίνεις δεν λέω, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Shelly. Η Shelly, παιδιά, δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτρια, δεν τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Εντάξει, την έχω πάει 25 rank. Της έχω αυτό, παιδιά, την Princess Shelly από Brawl Pass skin και την Bandita, νομίζω έκανε 30 gem, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω λίγο και τα πινάκια εδώ, τη Shelly. Δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, θα προτιμούσα να μην είχα κανένα πραγματικά. Να είχα, ξέρω εγώ, Colt Primo, θα το προτιμούσα πραγματικά.
Πάμε τώρα στον Μπό, παιδιά. 10.000 Star Points skin. Ο Light Mecha Μπό, ένα πάρα πολύ όμορφο skin. Του έχουμε όλα τα Star Power και τα gadget του. Και έχει βγει και ο Gold Mecha Μπό. Πάρα πολύ ωραίο skin. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά, στη Μπαμ. Την έχουμε και αυτήν 25 rank. Όπως βλέπετε, έχουμε πολλούς γενικά. Τους έχουμε, το έχουμε όλα τα Star Power και τα gadget. Τώρα skin, παιδιά, στην Μπαμ είναι λίγο δύσκολο. Είναι το μοναδικό που κάνει 300 gem. Και είναι και η Summer Pam, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, αλλά δεν θα την πάρουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στη Sprout, παιδιά. Είναι ο μοναδικός brawler που έχουμε τα πιο πολλά pins. Έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Δεν έχει και άλλα slots, παιδιά, για να τα βάλω όλα. Έχουμε πάρει και το χαρούμενο, ένα πολύ όμορφο pin. Και τις έχουμε όλα τα Star Power. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Bull, παιδιά. Του έχουμε πάρα πολλά skins. Του έχουμε εδώ, όπως βλέπετε, 4. Τον Linebaker Bull, τον Barbarian King Bull και τον B100 Bull που είναι αυτού του Brawl Pass, παιδιά. Όπως βλέπετε εδώ, νάτος, στην αρχή-αρχή, να σας τον δείξω. Εδώ. Λοιπόν, προχωράμε από τον Bull. Σιγά-σιγά πάμε στην Jess, παιδιά. Τις έχουμε το Summer Skin. Επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω λίγο ότι δεν ξέρω αν το είχα αναφέρει. Έγινε και, παιδιά, και το μοντάζ της Jessie. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι, παιδιά. Της έχουμε και ένα love pin από τους λίγους παίκτες που έχουμε love pin. Λοιπόν, εδώ ο Poco, παιδιά. Το έχουμε τον Poco Star, Brawl Pass skin κι αυτός. Έχουμε πάρει γενικά πάρα πολλά Brawl Pass, εκτός από του Gale και του Surge. Θα ήθελα πάρα πολύ να τα αποκτήσω, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω πίσω το χρόνο. Λοιπόν, το έχουμε το Like. Συνεχίζουμε στον Daryl. Άλλο ένα skin, παιδιά, που του έχουμε πάρα πολλά skins. Του έχουμε τον Dumbling Daryl, το Mega Box Daryl και τον RY1. Οπότε δεν μπορούσα να το ονομάσω αυτό το skin. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τζάκη, 25 rank και αυτή. Σε αυτή, παιδιά, τώρα υπάρχει Constructor Τζάκη και Ultra Driller Τζάκη. Δύο πάρα πολύ όμορφα skin. Τώρα, παιδιά, εμείς θα πάρουμε την Jet Ski Τζάκη, ξέχασα να σας το πω. Δεν ξέρω αν έχει βγει και στο shop να την πάρουμε τώρα. Όχι, δεν έχει βγει, θα κάνουμε ένα άλλο βιντεάκι που την παίρνουμε, μην ανησυχείτε. Που είναι η Τζάκη, ωραία. Πάμε τώρα στο Frank, DJ Frank, ένα από τα αγαπημένα μου skins, παιδιά, πραγματικά φανταστικός. Το έχουμε εδώ το κλαμμένο, πάρα πολύ ωραίο. Και όλα τα Star Power φυσικά. Λοιπόν, τώρα σε λίγο, παιδιά, φτάνουμε στο skin το οποίο χάθηκε, παιδιά. Ένα 150 gem skin, δεν θα σας πω. Λοιπόν, να το Edgar, παιδιά, εδώ το έχουμε, τον έχουμε 25 rank, όλα τα Star Power. Και πάμε τώρα και στο Morris, παιδιά, ένα από τα αγαπημένα μου skins, brawlers. Λοιπόν, δεν το έχουμε δυστυχώς κανένα skin, όπως βλέπετε. Εντάξει, αυτά τα δύο που είναι δωρεάν. Αλλά, παιδιά, θα πάρουμε τον Roggy Mortis όταν βγει, παιδιά, σε προσφορά 79 gems. Θα πληρώσουμε και θα τον πάρουμε, παιδιά. Τον έχω ανάγκη, πραγματικά. Του έχουμε όλα τα Star Power και τα gadget. Εδώ η Max, παιδιά, Νάτι. Η GT Max. Εντάξει, θα συνιστούσα να μην το πάρετε, παιδιά, όπως και η Bandita Sally. Ήταν έτσι, παιδιά, κάτι βλακίες που είχα κάνει επειδή τότε ήμουν μικρός. Και δεν πολύ ήξερα από Brawl Stars, δεν είχα κάνει και το κανάλι τότε. Και είχα πάρει έτσι κάτι skins που έβλεπα στο shop με 30 gem και τα έπαιρνα. Αλλά θα ήταν ωραίο, παιδιά, να κάνει ad η Supercell, ξέρω εγώ, κάρτες που να επιστρέφεις στα skin και να παίρνεις πίσω τα gem σου. Θα ήταν πραγματικά πολύ όμορφο αυτό. Λοιπόν, ο Robo Spike, παιδιά, το μοναδικό skin που κάνει 150 gem και είναι και σε legendary skin, γι' αυτό και λέει πάνω legendary skins. Και το έχουμε και το θυμωμένο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα στη Sandy, παιδιά. Ένα φανταστικό skin, η Sugar Sandy, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο skin, να το πάρετε όλοι, παιδιά, πραγματικά. Είναι φανταστικό, της έχουμε όλα τα Star Power, με τα όλα της. Και τώρα, παιδιά, πάμε στον Primo. Πήρα, παιδιά, τον L Brown Primo, παιδιά. Δυστυχώς δεν χάθηκε το βίντεο που τον πήρα. Είναι πραγματικά, παιδιά, ένα φανταστικό skin. Τον είχαμε πάρει με 150 gem, παιδιά. Είναι, νομίζω, το τρίτο, τέταρτο skin που έχουμε με 150 gem. Παιδιά, πραγματικά φανταστικός από τη σειρά Brown and Friends, φυσικά. Άρα να τον πάρετε όλοι, παιδιά, αυτό. Πάμε τώρα, παιδιά, στον Crow. Το έχουμε, φυσικά, το καλύτερο skin που υπάρχει, που πιστεύω εγώ γενικά. Κάνει 10.000 star points, παιδιά, τώρα... Καλύτερα να μην πάρουμε και με τον χρυσό. Κάνει πάρα πολλά star points.
και θα συνιστούσα καλύτερα να παίρνετε αυτούς με το 25.000 και τα 10.000. Το έχουμε όλα τα star power όπως βλέπετε. Συνεχίζουμε στον Λέον μας, ένα πάρα πολύ όμορφο skin του έχουμε παιδιά, τον Shark Leon. Παλιά δεν άλλαζε τίποτα πάνω του παιδιά, άλλαζε μόνο ένα custom brawler model, μόνο αυτό. Αλλά τώρα παιδιά αλλάζουν τα πάντα πάνω του. Του έχουμε και εδώ τα star power και τα gadget του, μας λείπει ένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Genie παιδιά, άλλο ένα skin με 150 gem, το Evil Genie. Δεν ξέρω παιδιά τώρα αν αυτό το είχα δείξει ή έχει χαθεί αυτό το βίντεο. Πάντως παιδιά είναι φανταστικό skin να το πάρετε πραγματικά όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εντάξει είναι λίγο σατανικό, αλλά μου αρέσει έτσι λίγο αυτό το skin, αλλάζουν πάνω του όλα. Πάμε τώρα στη Vicious BB παιδιά, ένα από τα αγαπημένα μου skin επίσης. Απλά θα ήταν ωραίο αν δεν φορούσε μάσκα παιδιά, επειδή είναι λόγω κοροναϊού. Και ξέρετε τώρα μετά από λίγο καιρό γίνεται update και είμαι η Vicious BB χωρίς μάσκα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στον Colonel Ruffs μας, νάτος, άλλο ένα Brawl Pass Skins. Του έχουμε όλα τα Star Power παιδιά. Το καλύτερο Star Power νομίζω που έχει βάλει Supercell παιδιά είναι αυτό. Αυξάνεται το Health Bar κατά 30 ανά δεύτερο. Είναι πάρα 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 πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Gold μας. Παιδιά το έχουμε φυσικά το καλύτερο skin πάλι. Επειδή παιδιά είναι ο δεύτερος αγαπημένος μου παίκτης παιδιά στο Brawl Stars. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο skin. Και είναι το 2019 Lunar Brawl. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ems μας. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά από τα 25 rank τα full. Να την παιδιά, οι Ems μας έχουμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα pins. Τις έχουμε και το Epic φυσικά, ένα φανταστικό pin. Πάμε τώρα παιδιά στη B, τις έχουμε και αυτήνεις πάρα πολλά pins. Να τα παιδιά, όλα στη σειρά. Έχουμε και αυτήν 25 rank. Πάμε τώρα παιδιά στον Tick, το πρώτο μας Iron skin που συναντάμε. Να το παιδιά, πάρα πολύ ωραίο skin, φανταστικό. Με 10.000 coins, εντάξει ήταν λίγο ακριβούτσικο. Πάμε στη Ρόζα. Δυστυχώς παιδιά δεν έχουμε πάρει την Brawl Win Ρόζα, θα ήταν ωραίο. Εντάξει δεν το νίκησαμε το challenge, τι να κάνουμε. Εδώ η Νάνη παιδιά, θα την είχαμε πάει 26, ήμασταν θυμάμαι 796 τρόπια παιδιά. Άλλο ένα γκουν θέλαμε, δυστυχώς το χάσαμε και καταλήξαμε παιδιά στα 700 κύπελα, απίστευτο. Πάμε τώρα παιδιά στο Rico, Rico Tech, ένα skin παιδιά που το έδινε παλιά δωρεάν η Supercell, ένα πάρα πολύ ωραίο skin. Και να σου πω την αλήθεια παιδιά, το Rico από αυτό το δωρεάν skin το πήρα που έδινε η Supercell, δεν τον είχα το Rico και μου το έδωσε το skin και μαζί τον παίκτη. Ποιος ξέρει, μπορεί να μην είχα και Rico τώρα, εντάξει είπαμε. Ωραία, πάμε τώρα παιδιά, ένα από τα πιο, από τους πιο καλούς brawler παιδιά που συναντάμε στο Brawl Pass, είναι η Amber παιδιά, έτσι ένα σε φάση περίεργο skin, τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Να την Μπέλα παιδιά, η Μπέλε Gold Hunt από το Brawl Pass, φανταστικά και αυτή παιδιά, ένα πολύ ωραίο σκινάκι, την κάνει την πλούσια κιόλας. Ωραία, πάμε τώρα παιδιά στο δεύτερο Silver skin που συναντάμε παιδιά με 10.000 coins, 25 rank. Δεν έχουμε κανένα πινστιντάρα, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρουμε. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου μπρόλερ επίσης. Πάμε τώρα παιδιά στον Carl, που του έχουμε τον Dark Tide Carl και τον Surfer Carl που είναι από τον Brawl Pass. Ο Dark Tide Carl παιδιά κάνει 10.000 star points. Να τον πάρετε όλοι κατευθείαν παιδιά, σας βλέπω τώρα. Είναι πραγματικά φανταστικό skin. Και παιδιά πραγματικά αντί να πάρετε τον άλλον Carl, που είναι λίγο ίδιος με αυτόν αλλά κάνει 150 gem, θα συνεχίσουσα να πάρετε αυτόν παιδιά, γιατί με 150 gem θα μπορούσατε να πάρετε τον Brown and French Primo, θα μπορούσατε να πάρετε κάποια άλλα skins πιο ωραία. Λοιπόν πάμε τώρα στην Bandanita που της έχουμε παιδιά το gear της εδώ, να το θα το πάμε και αυτό level 2. Γενικά παιδιά σε όλους τους παίκτες θα συνιστούσα να βάλετε καλύτερα το shield, κάνει λίγο πιο πολύ health. Απλά σε αυτούς τώρα που έχουν πάρα πολύ health, να καλύτερα να μην βάζουμε το shield παιδιά, δεν θα συμφέρει πάρα πολύ. Να βάλουμε ξέρω εγώ κανένα healing, boost, κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα στη Bunny Penny, το λαγουδάκι. Της έχουμε δύο πινάκια, πάρα πολύ όμορφο skin επίσης. Όλα τα star power και τα gadget.
Ωραία, πάμε τώρα στην Κολέτ. Τρίξη Κολέτ. Είναι damage dealer, όπως βλέπετε. Πάρα πάρα πολύ όμορφο skin. Έχουμε και τα clap pins. Πάμε τώρα, παιδιά, στον Griff. Το Griff, παιδιά, τώρα δεν έχουν βγάλει κανένα skin, από ό,τι θυμάμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρουμε ένα Griff skin. Θα ήταν αστείο να βλέπαμε τον Griff σε άλλη μορφή. Του έχουμε όλα τα star power και τα gadget, εκτός από αυτό εδώ. Και δεν θα προτιμούσα να μην το πάρουμε. Πάμε τώρα, παιδιά, στον Golden Barley. Αυτό, παιδιά, το skin έκανε 30 gem επίσης. Εντάξει, είναι ακριβώς καλός είναι, έτσι έχουμε και άλλα δύο. Αυτόν, παιδιά, τον πήρα με 2.500 star points, μόνο και μόνο να μην εμφανίζεται στο stop. Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά, στα τελευταία μας skin, στα τελευταία 10. Mr. P skin, νάτος. Θα ήθελα πολύ να πάρουμε και τον Agent Mr. P. Θα έκανα ένα trade, ξέρω εγώ, Golden Barley Mr. Agent Mr. P. Αλλάζουν κάποια πράγματα πάνω του. Και τώρα, παιδιά, πάμε στα γλυκούλικα skin. Ο Squeak, παιδιά, πραγματικά ένα όμορφο skin. Είχε βγει και ο Ghost Squeak, παιδιά, πριν λίγο καιρό. Αλλά, παιδιά, δεν τον πήραμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ash. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχουμε Gear Level 2, παιδιά. Νάτος, φανταστικός. Νομίζω ότι είναι το προηγούμενο Brawl Pass, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ ωραίο skin, παιδιά, να το πάρετε. Είναι ακριβώς, δεν μπορείτε να το πάρετε. V8-bit. Όχι, τώρα που το πρόσεξα αυτό το σηματάκι. Retropolis. Είναι και αυτός από ένα challenge. Έχουμε και τον 8-bit Classic. Δυστυχώς δεν έπρεπε να τον πάρουμε. Ήτανε, παιδιά, οι παλιές ημέρες. Όπως σας είπα, έκανα βλακίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Meg, παιδιά. Ένας πρόσφατος brawler που έχουμε πάρει από box. Είναι πάρα πολύ ωραίο σκηνάκι, παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε και ένα σκηνάκι σε αυτήν, αλλά πιστεύω μελλοντικά δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στους δύο τελευταίους, παιδιά. Τον Lou, νάτος. Το έχουμε όλα τα Star Power και τα gadget. Έχουμε τον King Lou από Brawl Pass. Για πίνεις δεν θα μιλήσω, εντάξει, ξέρετε. Και το τελευταίο skin, το πιο πρόσφατο που έχουμε πάρει από Brawl Pass. Να τη, παιδιά, η Λόλα. Εδώ την έχουμε Power 6, άλλο λίγο θέλουμε για Power 7. Μιας και που μιλήσαμε, παιδιά, για Power Points, θέλω να δω λίγο αν έχει τίποτα στο shop. Όχι, α, τώρα το πρόσεξα, πήγαμε και Buzz Power 10, ξέχασα να σας το πω, που είναι ο Buzz μας. Λίγο πιο πάνω, νάτος, τον έχουμε Power 10, παιδιά, μπορούμε να πάρουμε ένα gear. Λοιπόν, θα πάρουμε, ποιο να πάρουμε, το Damage. Το damage είναι πολύ καλό τώρα που το ξαναβλέπω. Το heal τώρα, παιδιά, καλύτερα όχι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ο Buzz να είναι λίγο ακίνητος, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, θα πάρουμε ή το damage ή το speed. Φυσικά βάζουμε το shield πρώτα-πρώτα, αλλά δεν μπορούμε. Δεν ξέρω, να κάνουμε ένα mini box opening μήπως και το πάρουμε. Εντάξει, θα το αφήσουμε για box opening. Λοιπόν, πάμε να του βάλουμε, παιδιά, αυτό το gear και να τελειώσουμε αυτό το πολύ όμορφο βίντεο, παιδιά, ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε στο buzz μας. Το αποφάσισα, παιδιά, θα βάλουμε το damage, ένα πάρα πολύ καλό gear. Θα το πάμε και level 2 αυτομάτως, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Extra damage 10%. Να το, παιδιά, κοιτάξτε πόσο όμορφο animation. Πήραμε το πρώτο gear στο buzz και μπορούμε να το πάμε και level 2, φανταστικά. Πάμε να το δούμε και τώρα και το animation level 2, συν 5% damage. Να το, παιδιά, πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Κοιτάξτε τώρα τον buzz μας, παιδιά, έχει και στο μαύρο κουτάκι τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, τέλος πάντων, θα το δείξει μετά από λίγη ώρα. Πήραμε και ένα gear, παιδιά, σε αυτό το βιντεάκι. Και λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να το τελειώσουμε αυτή την ενημέρωση. Πηγαίνετε να δείτε, παιδιά, και το πρώτο βίντεο. Θέλω να με συγκρίνετε λίγο. Το πρώτο βίντεο, παιδιά, που είχα κάνει στο κανάλι μου ήταν, παιδιά, βίντεο ενημέρωσης προφίλ. Ήταν το πρώτο. Θα σας βάλω το link στο description, παιδιά, να πάτε να το δείτε. Θέλω να με συγκρίνετε λίγο. Αν σας άρεσε πιο πολύ αυτό το βίντεο ή το προηγούμενο, θέλω να μου πείτε λίγο τις αλλαγές μου. Εντάξει, έχω αλλάξει και intro από τότε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο ενημέρωσης. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ ωραίο special βιντεάκι. Κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe, παιδιά, να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται 4.000 subscriber, γιατί πέσαμε λίγο το καλοκαιράκι.
Αυτό, παιδιά, να έχετε όλη μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας, καλή συνέχεια.